Συνεχόμενη ροή νερού και με τα ντεπόζιτα να αποτελούν παρελθόν για το Ηράκλειο. Αυτό φιλοδοξεί η Δημοτική Αρχή από το 2024, οπότε εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το εμβληματικό έργο ίδρυυσης με την αντικατάσταση επέκταση των δικτύων ίδρυυσης συνολικού μήκους 150 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει, Δήμαρχε, ότι μετά από 3 χρόνια θα φύγουν τα ντεπόζιτα, θα μπορούν να πίνουν οι Ηρακλειώτες νερό από τις βρύσες. Ναι, αυτή είναι και η επιθυμία μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να επανέλθουμε στις βρύσες. Και θα επανέλθουμε στις βρύσες. Μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει η απομάκρυνση των ντεποζίτων. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου βλέπουμε επιτέλους φως στο τούνελ. Δηλαδή να καταργηθούν τα ντεπόζιτα και να έχουμε απευθείας από το δίκτυο νερό να πίνουν οι Ηρακλειώτες. Μετά από 3 χρόνια επιστροφή στις βρύσες, με τους δημότες να απολαμβάνουν καλής ποιότητας νερό, όπως δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος στοχεύει να υλοποιηθεί η επίμαχη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής με τη σταδιακή απομάκρυνση των ντεποζίτων. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου, φιλοδοξούμε και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο που δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε στο μυαλό μας, να ανοίγουμε τη δύση και να πίνουμε νερό. Από την ανάγκη των καθηκόντων μέχρι σήμερα, έχουμε ανοίξει και άλλες γεωτρήσεις από αυτές που βρήκαμε. Έχουμε επίσης την πολύ σημαντική βοήθεια του φράγματος από Σελέμη, αλλά έχουμε και μια μονάδα αφαλατώσεως που μπορεί να μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε περίπτωση γυψιδρίας. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει νομοποιηθεί για δίκτυο ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου και με αυτό το έργο ουσιαστικά η ΔΕΙΑ περνάει σε μια νέα εποχή. Διότι πλέον κλείνουμε όλο το δίκτυο μαζί με τα 3 έργα τα οποία έχουν ήδη είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ένα έργο στην Πιστοποιή το οποίο τέλειωσε ήδη. Στο Μασαμπά, στα Καμίνια, στη Θέρισο, στις Μεσαμπελιές. Σε σχετική εκδήλωση της ΔΕΙΑΗ παρουσιάστηκε το μεγάλο έργο ίδρυυσης προϋπολογισμού 13,3 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το έργο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022 και αφορά τις περιοχές Κορώνη Μαγαρά, Αγία Κατερίνη, Δημοκρατία, Σκυπούπολη, Αλικαρνασσός, Άγιος Ιωάννης και Δυτικά Προάστια. Όλο ο αστικός συστημός του Δήμου Ηρακλείου θα έχει νέο δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καθαρό νερό, έχουμε τον αποσελέμη, σημαίνει νερό με πίεση, να επιτέλους να καταργήσουμε τα ντεπόζιτα. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια έργων, δραστηριοτήτων, ενεργειών, βλέπουμε μπροστά μας την προοπτική να ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο της πόλης με νέους αγωγούς, 20.000 υδρόμετρα, σύστημα τηλεμέτρησης των υδρομέτρων και εξυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου των δικτύων.